Καλή χρονιά. Λέγομαι Ζάπρη Χριστίνα, είμαι αδερφή της Μαρίας Ζάπρη, η οποία πηγαίνει εδώ και 20 χρόνια περίπου στο Σύλλογο. Απασχολείται σε καθημερινή βάση και το πρωινό τμήμα και το απόγευμα με διάφορες δραστηριότητες. Τι θα σήμαινε για εσάς το ενδεχόμενο ενός κλεισίματος για το Σύλλογο, με δεδομένο ότι η αδερφή σας απασχολείται εδώ και 20 χρόνια στον Σύλλογο και γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν? Η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος... τα χρήματα δηλαδή που μπαίνουν στο Σύλλογο, επειδή δεν είναι μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα χρήματα είναι μόνο από δωρές που δίνουν κάποιοι πολίτες και από τα παζάρια που κάνουμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά, αν κλειστούν στο σπίτι, θα έχουν μετά διάφορα άλλα προβλήματα. Οπότε είναι μια διέξοδο για το κάθε παιδί. Αυτό. Εσείς από την πλευρά σας πώς θα αντιμετωπίζατε μια τέτοιου είδους κατάσταση, αν έκλεινε ο Σύλλογος και ερχόταν η αδερφή σας στο σπίτι στη συνέχεια? Θα ήταν πρώτα απ' όλα πολύ δύσκολο για το ίδιο το άτομο, στην προκειμένη περίπτωση για την αδερφή μου, γιατί σίγουρα αυτά τα παιδιά με τη δραστηριότητα που έχουν, καταλαβαίνετε, αν τον οποιοδήποτε άνθρωπο τον εγκλείσει στο σπίτι του, θα αρχίσουν ψυχολογικά προβλήματα και θα έχει μετά περαιτέρω, η εξέλιξή του δεν θα είναι τόσο καλή όσο είναι τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές δραστηριότητες και με τον